Πολλά μέτωπα ανοίγει ο Λιάγκας και δεν θα του βγει σε καλό. Ήδη έχει τσακωθεί μια φορά με τον Μπέος, εκεί που τον είχε υποστηρίξει και ήταν καλά φιλαράκια. Την πέφτει και στην άλκηστη Πρωτοψάλτη, η οποία έβγαλε φωτογραφία δίπλα στον Μπέο. Είχε πάει πάνω, φαντάζομαι, και για τα Χριστούγεννα, για το δέντρο να ανάψει τα λαμπάκια. Και ανάψανε και τα λαμπάκια του Λιάγκας. Για πάμε να δούμε στον Αντένα και στο πρωινό τι συνέβη και τι υπόθηκε. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το μνημονεύσαμε πριν από λίγο. Για τον κύριο Μπέο θα πούμε τώρα. Είναι αυτό που λέμε. Καμιά φορά, και την έχω πατήσει κι εγώ, λέμε κάτι. Γιώργη μας, όλοι μας την έχουμε πατήσει σε αυτή τη ζωή. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εκείνη την ώρα κάνουμε κάτι γιατί θεωρούμε ότι είναι το σωστό. Έλα όμως που έρχεται η ίδια η ρουφιάνα η ζωή και με τις πράξεις μας τίνει να μας διαψεύσει. Γιατί έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα. Λένε κάποιοι, δεν μπορείς κυρία μου, στην κυρία Πρωτοψάλτη, την οποία σέβομαι πολύτιμη και έχω γνωρίσει και προσωπικά στο παρελθόν, εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετική καλλιτέχνητα. Λένε λοιπόν κάποιοι, πώς είναι δυνατόν. Φαντάζομαι η περισσότερη θετική άποψη έχουμε για την κυρία Πρωτοψάλτη, έτσι. Ωραία τραγούδια έχει, αρκετοί τα ακούνε, τη βλέπουνε, μια χαρά. Τη μία, να βγάζεις εσύ το τραγούδι και να σε ενοχλεί η λέξη χοντρή, να λογοκρίνεις, σε εισαγωγικά λογοκρίνεις, το τραγούδι και να αλλάζεις το στίχο, επειδή σε ενοχλεί αισθητικά η λέξη χοντρός, και από την άλλη να μην σε ενοχλούν όλα αυτά που κατά καιρούς έχει πει δημόσιο ο κύριος Μπέος και να πηγαίνεις στα εγκαίνια του Δημοτικού Θεάτρου του Βόλου, να τραγουδάς και ουσιαστικά να δίνεις ένα άλοθη, σε εισαγωγικά πάλι λέξη άλοθη, με φωτογραφίες, με κοινές δηλώσεις στο Δήμαρχο Βόλου για όλα όσα έχει πει και έχει κάνει το τελευταίο διάστημα. Σου λέω τι λένε. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Ωραία, γιατί... Εγώ θα έλεγα το άλλο, έτσι. Σε ενοχλεί η λέξη χοντρό, τη βγάζεις από το τραγούδι σου και φωτογραφίζεσαι δίπλα στον εύσομο τον Μπέο. Δεν πάει. Δεν πάει. Με συγχωρείς. Είσαι λάθος. Για να μην πω την άλλη λέξη που πολύ άγκασες. Υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που έχει να κάνει με την άλκηση Πρωτοψάλτη ως επαγγελματία. Πάρα πολύ ωραία. Από την άλλη θα σου πω και εγώ στη ζωή υπάρχουν άρια μου και η λέξη... Αν μου πεις, ο Μπέος χρήματα έχει, μπορεί να τις έκανε μια καλή προσφορά, να μην μπορούσε να λυθεί, έτσι. Φαντάζομαι ο καθένας. Μπρος τα χρήματα, γιατί να μην πας να τραγουδήσεις και να βγάλεις εύκολα πόσα λεφτά βγάζουν, έτσι, σε μια βραδιά. Όμικρον, χ, γιώτα. Όχι. Και επίσης επαγγελματική λογική. Λοιπόν, επίσης... ένας δικηγόρος εγώ ξέρω πόσα όχι έχω πει στη ζωή μου σε δουλειές. Μετά όχι έχει τίποτα. Και επίσης ένας όχι γράψει και ο Δάντης στην Κόλλας. Λέγεται η Γκράνη Λιφιούτο. Ναι, ξέρεις πόσα όχι έχω πει. Δεν σημαίνει ότι, και θα σου πω και κάτι. Έχουμε δει ανθρώπους, να πω ένα όνομα, μην το παρεξηγήσετε τώρα, Σταμάτης Γαρδέλης. Ο οποίος λέγαμε ότι ο άνθρωπος δεν είχε δουλειές και αναγκαζόταν να πηγαίνει σε reality που μπορεί και ο ίδιος να μην ήθελε γιατί είχε ανάγκη να βγάλει κάποια χρήματα, ναι ή όχι. Η Πρωτοψάλτη σε καμία περίπτωση δεν ανήκει στην κατηγορία αυτή. Είμαι σε θέση να γνωρίσω, το γνωρίζουν όλοι, ότι είναι από τις γυναίκες που απολύτως δικαίως, γιατί είναι μια τεράστια καλλιτέχνη, έχει βγάλει λεφτά. Δεν είναι ότι τη λείπουν και αν έλεγε ένα όχι. Θα μπορούσε να πει ότι δεν έχει εξή. Εσύ λοιπόν, για να το μεταφράσω, το θέσει ω εξή. Δεν μπορούμε να έχουμε μια λακάρτε ευαισθησία. Ωραία. Να αφαιρούμε τη θέλω... λέξη χοντρή από το τραγούδι την ίδια ώρα που πηγαίνουμε προσκεκλημένοι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εξτομίσει παρενιώδεις χοντράδες. Επειδή κάποιοι δεν το έχουν δει, πάμε να το παρακολουθήσουμε. Άλλο η ευαισθησία, έτσι, και η εικόνα που φτιάχνουμε για το χαρακτήρα μας, για το προφίλ μας που βγαίνει προς τα έξω στον κόσμο, κι άλλο η δουλειά. Η δουλειά είναι δουλειά, έτσι. Και εχθροί να είμαστε, άμα δουλέψουμε μαζί, έχει χρήμα, αυτά τα αφήνουμε στην άκρη. Και μετά θα πούμε όλη τη γνώμη μας και το Βαγγέλη Πέρι, θέλω παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε αρχικά να δούμε τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μπέος και η κυρία Πρωτοψάλτη μετά την εκδήλωση. Πριν, πάμε να το δούμε. Έχουμε μια τεράστια φωνή, θα έλεγα. Και ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη που τη σέβομαι και την εκτιμώ. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν στο Ρόδον στην Αθήνα. Έχουμε κάνει περιοδίες μαζί. Έχουμε μία μεσότητα και μία σχέση εκτίμησης. Και έχουμε την τιμή να τη φιλοξενούμε στο καινούργιο ανακαινισμένο θέατρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας σε αυτό το υπέροχα ανακαινισμένο θέατρο που είναι ένα στολίδι στην πόλη. Ο Βόλος είναι μια πόλη που αγαπώ,
Και όπως είναι έτσι πανέμορφα φωτισμένος και λαμπερός, εύχομαι και οι καρδιές σας να φωτιστούν από αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Ο Βόλος είναι, θα είναι και θα είναι για πάντα μέσα στην καρδιά μας. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει καθαριστεί πλέον από τις λάσπες ο Βόλος? Είστε μια χαρά πάνω? Κομπλέ με τις πλημμύρες και αυτά? Να ξέρουμε. Αυτά. Με τον Μπέος, πρωτοψάλτη, Λιάγκας. Όπως είπε και η τραγουδίστρια, όμορφα Χριστούγεννα. Καλές γιορτές σε όλους. Σε μια εβδομάδα πάμε στα Χριστούγεννα. Υγεία, χαρά όσο γίνεται στους περισσότερους και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.